There's something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! Άσχετο, κουβέντα να γίνεται. Anthony 642 Go σήμερα στον Αντένα. Βεβαίως θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 παρά και οπωσδήποτε όπως κάθε Κυριακή. Τρελά, ευτράπελα, περίεργα, παράξενα, κουφά, ό,τι να είναι. Αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, σήμερα θα πρέπει να προσέξετε δύο πράγματα καλά. Δηλαδή, το ένα είναι το εξής. Την περασμένη εβδομάδα είπαμε ότι παίξαμε μπάλα, παίξαμε FIFA 2016. Το οποίο τρέχει και αυτή την εβδομάδα για κάποιο τυχερό εκεί έξω, ο οποίος θα στείλει μήνυμα. Λοιπόν, FIFA 2016 και ενώ ονοματεπώνυμο την πόλη σας στο 3344. Επίσης, για αυτή την εβδομάδα θα τρέξει παράλληλα διαγωνισμός, ο οποίος έχει να κάνει με αυτό εδώ. Δηλαδή από μπάλα πάμε σε μπάσκετ. Πες μου μπάσκετ παίζεις. Πες μπάσκετ. Σουμπαρέ, με θυμήθηκες. Τι έγινε, ρε φίλε. Στο γαλό είναι μέχρι εδώ πέρα μια εβδομάδα που έχει πάρει. Με έχετε κλείσει, έχετε εξαφανιστεί όλοι. Στο γαλό. Πού είστε όλοι. Τι έγινε τώρα, από την περασμένη εβδομάδα σε δοσί. Με έχετε ξεχάσει, ρε. Σταμάτα, ρε, που σε ξεχάσα. Μια χαρά, λοιπόν. Έμαθα ότι παίζει καλό μπάσκετ. Παίζω μπάσκετ στην πραγματική ζωή. Πού είναι η μπαλά σου. Πού είναι η μπαλά σου. Πού είναι η μπαλά σου. Έχω μία εδώ. Δώσαμε και εμένα μία. Έχω και άλλη μία εδώ. Παρακαλώ καλά. Φέιλ πολύ, φίλε, φέιλ. Λοιπόν, ο Δάσο Γαμπέρης είναι μαζί μου και σήμερα βεβαίως. Anthony 642 Go και σήμερα. Είπαμε. Παίζουμε και μπάλα, παίζουμε και μπάσκετ. Αυτή την εβδομάδα θα τρέξει και αυτό μαζί προσφορά από τους G3 Great Games. FIFA και μπάσκετ. NBA 2K 2016. Και έχουμε και λέμε. Σε λίγο θα πάμε να δούμε και πώς παίζεται το συγκεκριμένο με τον Σαλβαδόρ, το φίλο μας, ο οποίος έχει έρθει από τους Cyprus Gamer. Φίλε Θάνο, με τρέλα κορδέλα και σήμερα. Γιατί με ρωτήσανε αρκετοί που είναι η κορδέλα. Την έχω την κορδέλα όμως σήμερα μαζί μου. Εντάξει. Ρε τι ωραίος είσαι, ρε. Τι ωραίος είσαι. Α, είναι ωραίο αυτό. Δεν κουνιέται το μαλλί. Βασικά είμαι 70's φάση τώρα. Έτσι, yo. Κάτι μου θυμίζεις κάποιον. Με συνεπήρε το Ghostbuster για σήμερα. Λοιπόν, η εκπομπή έχει πολλά και διάφορα. Θα είναι μαζί μας ένας πολύ ωραίος τύπος. Ένας YouTuber. Το ξέρεις, έτσι. Ένας είναι ο YouTuber ο καταπληκτικός και δεν είναι άλλος από τον 2J, ο οποίος θα είναι σε λίγο μαζί μας. Συνεχίζονται οι διαγωνισμοί και τρέχουν απίστευτα πράγματα όσον αφορά τα συλλεκτικά μας για το Anthony 642 Go. Θυμάστε τον τύπο αυτόν εδώ. Τον είδατε και την περασμένη εβδομάδα, τον οποίο θα σας εμφανίσω ξανά. Διότι είναι συλλεκτικός και μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο 3344 γράφοντας Jacob και ενώ όνομα τεπώνυμο την πόλη σας. Για να το στείλετε στο 3344 όπως είπαμε. Λοιπόν, συλλεκτικό και αυτό βέβαια, το οποίο έχει να κάνει με το μπάσκετ. Διότι εδώ πέρα έχουμε τρομερά δωράκια, έτσι, μαζί με το μπάσκετ, με το NBA 2K16. Για αυτή την εβδομάδα και την άλλη που θα τρέξει, θα παίζετε και μπάσκετ. Τέλος και αυτό, μαζί μας. Στο στούντιο μαζί με τον Θάνο τον Χαμπέρι είναι ο ένας, ο μοναδικός, ο 2J. Yes. Έλα παιχταρά μου. What up. Η παρέα όπως βλέπετε μεγαλώνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται και μεγαλύτερη. Πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσω που βρήκες λίγο χρόνο με όλο αυτό το YouTube κόλπο που έχει στήσει ένα καταπληκτικό θέμα. Thank you για το ενδιαφέρον. Χρόνο, να έρθεις μαζί μας. Thank you για το ενδιαφέρον. Very cool here. Σ' αρέσει? Ναι, it's very nice. Ναι, για σένα λέει ότι έχεις πλάκα, δεν λέγα το χώρο, απλά στο λίγο ρε παιδί μου. Εγώ ξέρω τι μπαίνουμε, εντάξει, το πήρε χαμπάρι όμως και ίδιος. Λοιπόν, θα περάσω κατευθείαν σε σένα, να μας πεις πώς ήρθε αυτή η ιδέα για το YouTube. Βασικά το YouTube ξεκίνησε σαν πλάκα, γιατί πάντα έβλεπα YouTube. Και μια μέρα, ενώ έπαιζα PlayStation, επειδή παίζω πολλά PlayStation, έκρουσε το PlayStation. Παρέθηκαν, ήξερα τι να κάνω.
Και αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο, το comment song, που ήταν το πρώτο μου βίντεο, που ήταν ένα τραγούδι με comments που γράφουν άλλοι, ξέρω, έτσι απλά για πλάκα. Πήρε views, πήρα subscribers, έκανα δεύτερο βίντεο, έκανα τρίτο, έγινε πλέον δουλειά. Εγώ σε γνώρισα από, το, από τα ελληνικά και κυπριακά ζώα. Ναι. Δηλαδή ήταν το βίντεο, ναι, αυτό ήταν το πιο πετυχημένο νομίζω βίντεο. Ρίξαμε τρελόγιο για το ειλικρινά σου μιλάω. Θέλω να μου πεις, κάνεις σενάρια πριν κάνεις ένα βίντεο στο YouTube? Εξαρτάται από το βίντεο. Αν είναι βίντεο σαν επεισόδιο του βλάκα ή κάτι που χρειάζεται σενάριο, τα γράφω όλα λεπτομεριακά. Αν είναι Q&A, κάτι που τα πιο πολλά μου βίντεο απλά μιλάω στη κάμερα. Σε τέτοιες φάσεις απλά έχω κάποιες ιδέες. Από εκεί και πέρα είναι όλα πλα πλα, ό,τι μου έρθει στην ώρα. Αυτοσχεδιασμός. Αυτοσχεδιασμός. Ναι, δηλαδή ό,τι κάνουμε και εμείς στο ράδιο, με διαφορετικό τρόπο. Βέβαια, εσύ έχεις και μια, ένα συνειδημό, έχεις ένα κόλπο στο κεφάλι στο οποίο δεν μπορούμε να το συλλήψουμε. Να το συλλήψουμε. Ότι να, δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Ναι, πάρτε με μέσα. Ναι, γιατί αν τα γράφεις, αν έχεις σενάριο, μετά δυσκολεύεσαι να το, να βγάλεις το χιούμορ, γιατί προσπαθείς να θυμηθείς το σενάριο ή αυτά που πρέπει να πεις. Αν δεν τα έχεις έτοιμα, βγαίνουν σου πιο αυθόρμητα και πιο αστεία. Έτσι κατάλαβα εγώ, ξέρω. Και εμείς έτσι καταλάβαμε εδώ πέρα. Αν έχουμε καλά νοήματα. Έχουμε το φίλο μας, τον DJ εδώ πέρα, το μεταξύ, όταν μιλούσα μαζί στο τηλέφωνο, άκουσα πίσω στο αυτοκίνητο. Άκουσα καλά. Με ποιον μίλησε τώρα? Λέω με τον Τζέι. Μου λέει, δεν πιστεύω να δω τηλέφωνο. Θα ήταν πλάκα η γη μου μαζί με κάποιους φίλους τους ποδοσφαιριστές που ήταν μαζί μου στο αυτοκίνητο. Αποκλείεται και θέλουμε να το γνωρίσουμε. Και ξέρω και κάτι τέτοια περίεργα. Πες τους thank you από μένα. Να μου πεις, έλα. Απλά έτσι τι έχεις καταφέρει μόνο σου. Αυτό ήθελα να πω, ότι έχεις κάνει ένα όνομα, έχεις αποκτήσει έτσι ανθρώπους που σε παρακολουθούν χωρίς να σε προωθήσει κάποιος, χωρίς να βοηθήσει κάποιος. Ήσουν μόνος σου και στο είπα και απ' έξω, όταν ήμασταν, ότι η αδερφή μου που μένει στο Βέλγιο τώρα παρακολουθεί τα βίντεο σου από το Βέλγιο. Δηλαδή, κάπως κάποιος ανέβασε και έχει πάθει πλάκα μαζί σου. Αυτό είναι το καλό του ίντερνετ, ότι και να κάνω βίντεο από χωριό στην Κύπρο, θα το δει ο άλλος στο Λος Άντζελες, ας πούμε. Αυτό είναι το ωραίο με το ίντερνετ. Ναι, όντως. Έκανα και 3 χρόνια, ας πούμε, να φτάσω σε ένα σημείο που είμαι happy με τον εαυτό μου. Γιατί ειδικά με το YouTube πρέπει να ασχολείσαι συνέχεια. Πρέπει συνέχεια να έχεις βίντεο για να μην σε ξεχάσουν, ας πούμε. Θέλει πολύ δουλειά. Αυτό είναι το. Μια φορά κάνει κάποιους μορφαμούς και θυμάμαι την. Τι κάνω. Κάπως. Πίστεψε το ή όχι, το προσπάθησα πολλές φορές. Μερικές φορές με έπιασε ένα νεύρο εδώ πέρα και έμεινα. Ξέρεις, ήταν το πρόσωπο που έκανα όταν ήμουν μικρός. Ξέρεις που είσαι μικρός και πάντα κάποιος στην παρέα κάνει γκριμάτσα ηλίθια. Ναι. Πάντα. ήταν η δική μου, ξέρω. Και έμεινε. Και έμεινε. Έμεινε. Λοιπόν, μαγειρεύεις. That was random. ναι, βασικά όχι. Ξέρω 5 πράγματα. Ξέρω αυγά, ξέρω English breakfast. Ναι. Αυτά τα 5 πράγματα τα βάζεις μέσα στο English breakfast. Αυτά ξέρω. Ξέρεις αυτά τα 5 πράγματα. Δεν ξέρω καλά μαγειρεύω. Δεν πειράζει. Δεν χρειάζεσαι. Μαγειρεύει ωραία βίντεο κλίψο μου. Υπάρχουν και τα takeaways. Λοιπόν, σε αλλάζει ένας διαγωνισμός ομορφιάς? Ρώτησε. Άγκυρο, να σου πω γιατί. Αυτή ήταν η ερώτηση. Περίμενα εγώ YouTube ερωτήσεις. Αυτό είναι πιο άκυρο και όμω. Περίμενα YouTube ερωτήσεις, ξέρω. Λοιπόν, όπως το βλέπετε στο YouTube, έτσι ακριβώς είναι και εδώ μαζί μας σήμερα. Ένας πολύ funny guy, ένας πολύ ωραίος τύπος, ο οποίος έκανε και πολύ ωραία δυνατά set, DJ set, τα οποία βέβαια έχει αφήσει για εσάς εκεί έξω, διότι έχει αφιερωθεί σε αυτά που κάνει, σε αυτά που σας αρέσουν να κάνει. Λοιπόν, και έρχομαι σε ένα πιο σοβαρό κομμάτι της εκπομπής, το οποίο λέει ότι κάνεις ένα βίντεο για το bullying. Ναι. Έτσι. Δώσε μας λίγα στοιχεία γι' αυτό. Βασικά έχω κάνει 5-6 που αναφέρνω το bullying. Έκανα ένα συγκεκριμένο μόνο για το bullying. Γιατί όταν ήμουν και εγώ μικρός, ήμουν θύμα bullying.
Και νομίζω είναι αυτό που με έκανε σήμερα να θέλω να ανοίξω στο YouTube. Ο λόγος ότι στο σχολείο δεν είχα φίλους, σου έψαχνα σημασία online κάπως. Και νιώθω ότι πάρα πολλοί παίρνουν αυτό το πρόβλημα στο σχολείο με το bullying. Και όταν είσαι ας πούμε 12-15 και περνάς bullying, απλά νιώθεις άχρηστος. Εν καταλαβαίνεις ότι αυτό το bullying μια μέρα θα σε κάνει πιο δυνατό άτομο. So, ήθελα απλά να αναπτύξω αυτό το θέμα σε βίντεο, ότι αυτοί που περνούν bullying να ξέρουν ότι στο μέλλον θα είναι πιο ψηλά από αυτούς που κάνουν bullying. Συνήθως αυτό γίνεται. Παρατήρησα ότι πάρα πολλοί YouTubers περνούσαν το ίδιο πράγμα στο σχολείο. Ήταν bullied στο σχολείο. So, bullying, δηλαδή ψυχολογική βία, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που στατιστικά περνά το 1/3 του πληθυσμού στο σχολείο. Το 1/3! So, πρώτα-πρώτα, ας σας κάνει bullying κάποιος, να ξέρετε ότι απλά είναι έτσι επειδή δεν τον αγαπά κανένα. Όταν κάποιος σε ενοχλεί σωματικά στο σχολείο, όσο κλαίεις και ασχολείσαι και αλήθεια, διάστου τη δύναμη να συνεχίζει, γιατί ψάχνει σημασία από σένα και διάστοτε. Ψάχνει αντίδραση, αντιδράς, άρα συνεχίζει να σε ενοχλεί εσένα. Παράδειγμα, σαν ένα σύλλο που θέλει να παίξει. Όταν θέλει να παίξει ένα σύλλο και κάνει σου και κάνει το τζεζί και αντιδράς, αντιδρά ξανά και ο σύλλος. Δηλαδή συγκρίνουμε τους bullies με τους σύλλους, εντός ως ζώα. Λοιπόν, ο άνθρωπος νούμερο και σε πακέτο, στη συνέχεια έχει να σας κάνει ένα γκάλωπ και στο Θάνατο Χαμπέρι και στον 2J σε λίγο ένα πολύ όμορφο γκάλωπ. Δεν ξεχνάτε βεβαίως ότι για αυτήν την εβδομάδα τρέχουν δύο πράγματα, το οποίο, τρία πράγματα. Το ένα είναι το εξής: NBA 2K16, NBA και όνομα τεπώνυμο πόλη στο 3344, το ίδιο για το FIFA μπροστά 16 και βεβαίως για το φίλο μας εκεί με την Μπέρτα Καμπαρντίνα, ο φοβερός, ο οποίος είναι καρασυλλεκτικός. Επίσης το ίδιο στέλνετε και για τα πολύ όμορφα καλάθια εδώ πέρα, τα οποία μάλλον εσείς να είστε καλύτεροι στο μπάσκετ. Σε λίγο, γκάλωπ με 2J και Θάνο Χαμπέρι. Ρε φίλε, πια καφέ σήμερα το πρωί, είμαι πολύ άξιμος. Φίλε, μιλάς, μην το τομάτο, δεν και καταλάβω να πολλά λίγο. Περίμενε, φίλε, μιλώ και πολλά γλυόρα, δεν το μας κάνει το καφέ, φίλε. Δεν θέλω καθόλου άξιμη, το πρωί να κάνω πολλές δουλειές, πάρα πολλές δουλειές. Δεν ξέρω να πω παθαδούρα, δεν ξέρω να πω παθά. Ρε φίλε, μιλάς πολλά γλυόρα, δεν και καταλάβω να πολλά λίγο. Λοιπόν, γιατί γελάτε, by the way. Δεν γελάμε. Είναι νούμερα. Χαμογελάμε. Είναι νούμερα και αυτή. Λοιπόν, είπαμε προηγουμένως για τα δώρα τα οποία μπορείτε να έχετε λεπτομέρειες και καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στο Facebook fanpage του Αντένα. Έχουμε και λέμε, πάμε σε ένα γκάλωπ το οποίο θα κάνω και στους δύο σας. Παρόλο που δεν ξέρω τι είναι το γκάλωπ. Okay. Πάμε. Να σε ρωτήσω. Είναι σωστό ή λάθος βασικά, έτσι, true or false. Okay. Θέλω να μου πεις το μεσαίο όνομα του Paul McCartney ότι είναι James. Σωστό ή λάθος? Δεν ξέρω ρε φίλε, όταν συστηθήκαμε, όταν μου γνωριστήκαμε, μου είπε Paul, δεν μου είπε. Φίλε, σωστό ή λάθος? Λάθος. Σωστό ή λάθος? Σωστό, μόνο επειδή είπε λάθος. Ωραία. Λοιπόν, yeah. Ο Sir Paul McCartney, το μεσαίο του όνομα είναι James, σωστό ή λάθος? Σωστό. Δεν ξέρω. Λάθος. Ποιο? Το μεσαίο όνομα του Paul McCartney είναι James, σωστό ή λάθος? Σωστό. Ξέρω. Είναι λάθος. Δεν έχετε υπόθεση. Και δύο, τίποτα, μηδέν. Είναι Paul. Είναι Paul το μεσαίο του. Διότι ο James είναι το πρώτο του. Άρα... Επερίβεξες μας. Ναι, okay. Έχετε ξεφύγει. Okay. Έχετε ξεφύγει. Okay. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το Gallup λέει ως εξής. Το Hotmail ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1996. Σωστό ή λάθος? Λάθος. Σωστό ή λάθος? Σωστό. Το Hotmail ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1996. Σωστό ή λάθος? Σωστό. Είδες. Είδες που συνεννοείστε με email. Λάθος, μου ακούγεται. Σωστό. Λάθος. Σωστό. Ας πούμε λάθος. Πω. Σωστό. Σωστό. Σωστός. Πω.
γίνεται αγόρι μου. 2-0. 2-0. Γιατί αυτό το πράγμα. Είμαι πιο καλός. Πάμε στο άλλο. Πάμε στο άλλο. Είμαι πιο καλός. Αυτό ενδιαφέρει εσένα σίγουρα. Ναι, που παρακολουθείς κοινωνικές σειρές. Οκ. Εδώ γελάμε. Λοιπόν, ο Θάνος Χαμπέρης. Εντάξει, παίζει στο Ρουά Ματ. Σωστό ή λάθος? Δεν βλέπω Κυπριακή τηλεόραση. Γεια σας εδώ τώρα. Θυμάσαι τους τίτλους? Όχι. Ξαναπες το όνομά του προγράμματος. Θάνος Χαμπέρης παίζει στο Ρουά Ματ. Σωστό ή λάθος? Λάθος. Πεχταρά μου, με βλέπει κατά πάθος. Είσαι ωραίος, είσαι ωραίος. Ο Θάνος ο Χαμπέρης παίζει στη σειρά Ρουά Ματ. Σωστό ή λάθος? Σωστό. Όχι, λάθος. Λάθος. Πες μας που παίζεις. Το χωρίς εσένα. Α, είδες. Ναι. Θα το βλέπεις. Ναι, το βλέπω, ναι. Ναι, άσε τώρα, έτσι λέει, έτσι λέει. Λοιπόν, ήξερα ότι θα γίνει το συγκεκριμένο σκηνικό. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, κλείνουμε με μια ερώτηση για μένα. 2-1 δηλαδή. Ναι, 2-1. Υπήρξε εποχή που ο 642 είχε κοντό μαλλί. Σωστό ή λάθος? Σωστό ή λάθος? Περιμένω να ρωτήσω ποιος είναι αυτός. Υπήρξε γιατί γεννήθηκες με κοντό μαλλί. Εντάξει, ήταν καλό, ήταν καλό. Ναι, σωστό ρε φίλε. Ναι, τελικά έχω κοντό μαλλί, δεν έχω. Πάμε. Ξέρεις ποιος είναι ο 642? Όχι. Ο 642 είμαι εγώ. Κάποτε είχε κοντά μαλλιά, σωστό ή λάθος? Σωστό. Σωστό. Γεννήθηκε με μακριά μαλλιά, δεν γίνεται. Όχι. Κυριακή, ε. Κυριακή. Και απαντήσαμε και δύο σωστά όμως. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Τον αντέγραψα. Απαντήσατε και δύο σωστά. Λοιπόν, σας δίνω από μία μπασκέτα να κάνετε προπόνηση σπίτι. Μα έχασα. Έχασα 3-2. Δεν πειράζει, αλλά επειδή είσαι καλό παιδί. Και δεν χρειάζεται να έρθεις εδώ πέρα με. Διαφήμισε το, διαφήμισε το, πώς κάνεις. Κάτσε να το κάνω κι εγώ, για. Έλα. Λοιπόν, αυτό ήταν το γκάλοπ για αυτή την εβδομάδα με τον 2J και τον Θάνο Χαμπέρη. Anthony 642 Go, λοιπόν, στον Antenna. Αυτό γίνεται κάθε Κυριακή στη μία, δεν το ξεχνάμε. Λοιπόν, και την περασμένη εβδομάδα η εκπομπή ασχολήθηκε με ένα πολύ, πάρα πολύ καλό θέμα. Ήμασταν βεβαίως και ζωντανά για να βοηθήσουμε ένα συγκεκριμένο σκοπό. Και αυτή την εβδομάδα προσπαθούμε στην εκπομπή Anthony 642 Go να δείξουμε κάποια πράγματα προς τα έξω για κάποιους συνανθρώπους μας οι οποίοι έχουν ανάγκη. Λοιπόν, μαζί μας είναι η Στέφανη Χριστοδουλίδου, η οποία είναι ψυχολόγος της Europa Donna Κύπρου. Καλά τα είπα? Καλά τα είπατε. Τα είπατε. Λοιπόν, Στέφανη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ κοντά μας σήμερα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πώς μπορούμε να βοηθούμε κάτι τέτοιου σκοπούς όσον αφορά την πορεία που έχετε και θα την πούμε στη συνέχεια, το σκοπό της Europa Donna Κύπρου? Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι οι οποίοι κάποιος μπορεί να βοηθήσει τη Europa Donna Κύπρου. Καταρχάς είναι η παρουσία στις εκδηλώσεις μας, όπως είναι η πορεία που θα γίνει αυτό το Σάββατο στις 10 Οκτωβρίου, όπως και στις άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνονται για το σύνδεσμο. Επίσης μπορούν να βοηθήσουν το σύνδεσμο αγοράζοντας προϊόντα μας και ενισχύοντας οικονομικά, είτε με τρόφιμα, είτε κάποιοι μπορεί να γίνουν εθελοντές και να βοηθήσουν στην διεκπαιρέωση κάποιων εκδηλώσεων. Είμαι οικονομικές εισφορές, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, εφόσον μας δίνεις κάποια δεδομένα, πρέπει να πούμε του κόσμου και έξω πώς μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για κάποια εισφορά, για τρόφιμα που είπαμε προηγουμένως. Ο καλύτερος τρόπος είναι με τα σπίτια της Europa Donna στη Λευκοσία, Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο, αλλά και διαδικτυακά στην ιστοσελίδα μας, είτε μέσω Facebook. Γίνεται και αυτό, ναι, βοηθάει και αυτό. Φυσικά. Λοιπόν, να έρθω στην πορεία τώρα, η οποία είναι 10 του μηνός, 10 Οκτωβρίου. Μίλησε μας λίγο για την πορεία, το σκοπό της πορείας. Λοιπόν, η πορεία, όπως έχουμε πει, είναι 10 Οκτωβρίου, στις 5 το απόγευμα. Ξεκινάμε δίπλα από το Beauty Line στη Μακαρίου και τερματίζουμε στην Τράπεζα Πειραιός, στο κεντρικό κτίριο. Ο σκοπός της πορείας είναι πολύπλευρος. Αρχικά περπατούμε για την επίτευξη του στόχου μας, που είναι η υλοποίηση ενός εξειδικευμένου κέντρου μαστού.
Και γιατί το θέλουμε αυτό? Το θέλουμε για να έχουμε 30% καλύτερα ποσοστά επιβίωσης. Έτσι δείχνουν οι έρευνες, αλλά και οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές. Μάλιστα, η Ευρώπη ψήφισε και μίλησε ότι μέχρι το 2016 πρέπει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες να έχουν εξειδικευμένο κέντρο μαστού. Η καταμέτρηση που έχει γίνει για το 2014 δείχνει ότι είχαμε 602 περιστατικά καρκίνου του μαστού σε γυναίκες, 4 σε άνδρες και χάσαμε 64 φίλες μας. Άρα περπάτουμε για όλους, για όλες τις γυναίκες και ενώνουμε μαζί τα βήματά μας. Στις 10 του μηνός, 10 Οκτωβρίου, θα είμαστε εκεί στην αρχή της Μακαρίου να περπατήσουμε σε μια πολύ καλή πορεία, λοιπόν, για το εξειδικευμένο κέντρο μαστού. Στέφανη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ. Εμείς με τη σειρά μας, ό,τι όπως μπορούμε να βοηθήσουμε, θα βοηθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ραντεβού στις 10 Οκτωβρίου. Να είσαι καλά, θα σε δούμε εκεί. Anton 642 Go συνέχεια. Πίσω στο στούντιο, μαζί μου βεβαίως ο 2J και ο Θάνος ο Χαμπέρης. Συνεχίζουμε τα δικά μας τα περίεργα εδώ πέρα. Τα οποία θα σας κάνω έτσι μια ψηλό ανάλυση όσον αφορά την σειρά NBA 2K. Έχει επιστρέψει με το 2K16, θα σας φέρει μια εμπειρία παιχνιδιού ακόμα πιο πιστή στην πραγματικότητα, το οποίο έχω μπροστά μου. Ευχαριστώ ακόμα μια φορά τους G3 Great Games, Μαρία, Connor, George και τα λοιπά. Thank you very very much. Τρέχει ταυτόχρονα μπάσκετ ποδόσφαιρο, FIFA 2016 και ενώ ονοματεπώνυμο στο 3344 και NBA και ενώ ονοματεπώνυμο AUA στο 3344. Τα ξέρετε κι εσείς. Τα ακούτε και στο ραδιόφωνο. Καθημερινά. Μπορείτε βεβαίως να ακούτε και τις εκπομπές του Antenna FM καθημερινά. Λοιπόν, έτσι ώστε να ξέρετε και άλλες λεπτομέρειες για τα συγκεκριμένα παιχνίδια τα οποία μετά από κλήρωση θα γίνουν δικά σας. Έχουμε και λέμε, να πούμε ότι για τα συγκεκριμένα παιχνίδια παίζετε για PC, για PlayStation 3, PlayStation που παίζει και ο 2J4, λοιπόν, Xbox 360 και Xbox One. Για όλες τις κονσόλες παίζουν τα παιχνίδια τα οποία παίρνετε εσείς στα χέρια σας. Βγαίνει για Nintendo. Παίζει... Ορίστε. Βγαίνει για Nintendo. Γιατί ρε φίλε, είσαι πιο... τόσο παλιός είσαι. Βγαίνει, βγαίνει για Commodore. 128. Για Atari. Για Amstrad. Oh, man, για Amstrad. Για Atari βγαίνει. Βγαίνει και εκείνο το ποδοσφαιράκι που παίζαμε με πιτσιρικάδες που ήταν χαμηλό με το γυαλί, το θυμάστε. Ναι. Παίζαμε καθιστή. Για ποια εποχή λες τώρα. Άστος, δεν την προλάβες. Ούτε εσύ. Εγώ θυμάμαι. Τι θυμάσαι. Έτσι θα πει και την ηλικία του. Το ξέρω, δεν το θυμάμαι. Το έχεις δει διαδικτυακά. Το ξέρετε, δεν το έχει δει διαδικτυακά. Λοιπόν, δεν ξεχνάτε βεβαίως ότι παίζει και εκείνος ο τύπος εκεί πέρα με την πολύ ωραία καμπαρντίνα, ο Jacob, τον οποίο μπορείτε να κερδίσετε μέσω SMS το 3344 γράφοντας Jacob, τα ξέρετε. Λοιπόν, μπορείτε να τα δείτε κιόλας γραμμένα, κάτω θα τα δείτε. Και το Facebook fanpage του Antenna FM έχει όλες τις λεπτομέρειες. Α, είπες ότι παίζεις παιχνίδια, έτσι. Αχα. Έχω δύο κανάλια, έχω και gaming κανάλι. Μάλιστα. Όπα! Ναι. Τι. Όπα! Ρε, παθαίνεις εγκεφαλικό. Όπα! Το κανάλι είναι το πιο γνωστό, ξέρω εγώ, αλλά έχω και gaming κανάλι. Μίλησε μας λίγο. Why not. Πέρσι άνοιξα gaming κανάλι, γιατί βλέπω ότι τα πιο γνωστά κανάλια πλέον στο ίντερνετ είναι gaming κανάλια. Έχει πλάκα να βλέπει. Για κάποιο λόγο... Έχει πλάκα να βλέπεις άλλον να παίζει κάτι παρά να το παίζεις. Και επειδή έχει πολλούς που δεν μπορούν να παίρνουν τα παιχνίδια, βλέπουν άλλους που το παίζουν. So, είπα να κάνω το ίδιο, αφού δεν έχει άλλον. Ξέρεις τι, μου αρέσει που διαλέγεις παιχνίδια τα οποία είναι αντισυμβατικά. Είχα δει ένα βιντεάκι με το SimSimi. Παίζω ό,τι να είναι, παίζω PlayStation, παίζω βλακίες, παίζω ό,τι μπορεί να βγει αστείο. Γιατί δεν το κάνω για να βλέπουν το παιχνίδι, το κάνω για να γελάμε. Όπως το κάνω εγώ κανάλι. Θα δείτε γέλιο που θα πέσει σε λίγο, που θα είμαστε έξω και θα παίζουμε οι τρεις μας μαζί με τον Σαλβαντόρ, από τους Cyprus Games. Το γέλιο της αρκούδας. Πάμε να παίξουμε.
Ήρθαμε λοιπόν εδώ πέρα να παίξουμε τις κουμπάρες. Όχι, θα παίξουμε μπάσκετ. Θα παίξουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, NBA 2K60. Προσπαθώ να κάνω το accent του Jai. NBA 2K60. Έτσι, καλύτερα το λέει μόνος του. Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο παιχνιδάκι, εμπειρία παιχνιδιού ακόμα πιο πιστικότερη. Το μεταξύ, άφησα να παίξουν δύο που ξέρουν τουλάχιστον από τα συγκεκριμένα παιχνίδια, διότι εγώ δεν το πολύ κατέχω και είπα... Ούτε πρώτη φορά παίζω μπάσκετ στο PlayStation. Ναι, αλλά η φάση είναι ότι έχω θέμα με τα παιχνίδια μηχανοκίνητου αθλητισμού. Άρα δεν το κατέχω. Επίσης, μαζί μας για αυτό το θέμα είναι ο Σαλβαντόρ, ο οποίος ξέρει από τους Cyprus Gamer και ευχαριστούμε πάρα πολύ που σε δαμε. Εμείς ευχαριστούμε. Δαμε μαζί μας. Thank you very much που ήρθες να παίξεις μπάσκετ μαζί μας. Thank you very much. Κάτι το οποίο θα πάρετε την εβδομάδα που τρέχει. Από την εκπομπή Anthony642Go θα δείτε σε λίγο τι πρέπει να κάνετε για να κερδίσετε, να μπείτε στο διαγωνισμό για την κλήρωση. Ένα πολύ όμορφο NBA 2K16. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους G3 Great Games, τον Connor, την Maria και τον George. Πάμε στον ανταποκριτή μας στο στούντιο. Στο... Πού είσαι? Εδώ είμαι. Εκεί είσαι. Εδώ πες είμαι. Πες τα. Χαίρετε. Γεια σας και πάλι. Σωτήρης Σαλβαδόρ από CyprusGamer.com. Όπως είπαμε, σήμερα παίζουμε το NBA 2K16. Έχει πάρα πολλά νέα concepts, όπως να δημιουργήσετε τη δική σας ομάδα, το δικό σας παίχτη, ακόμη και τα δικά σας παπούτσια. Δηλαδή να διαλέξετε τη μάρκα και να κάνετε τα δικά σας λόγο. Μπορούμε να προχωρήσουμε να δούμε το παιχνίδι, πως είναι ένα περίπου 2J. Πάμε να δείξουμε. Yes. Yo. Yes, όπως είπα, πρώτη φορά παίζω μπάσκετ, so θα τις φάω άσχημα. Εντάξει, μην το σκέφτεσαι. Hop, San Antonio Spurs. Να πιω επειδή έχει Spurs μέσα. Να πιω και εγώ, να συζητούμε. Εγώ είμαι αλλαγή. Εγώ είμαι στον πάγκο, είμαι αλλαγή ακόμα. Να πιω τους Ινδιάνες. Κινήσεις των παικτών από ό,τι βλέπω εδώ πέρα έχουν γίνει πιο ομαλές και αληθοφανείς και σας φέρνουν μια ακόμα πιο αυθεντική εμπειρία του παιχνιδιού του NBA. Το παιχνίδι είναι δημιουργία της Visual Concepts και έχει κυκλοφορήσει από την 2K Gaming. Έχει κυκλοφορήσει στις 29 του Σεπτέμβρη. Είναι κυκλοφορήσει πάνω στο PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, δηλαδή παντού. Ό,τι έχετε. Εκτός από ένα μοντέλο που ζήτησε ο 2J. Nintendo. Ναι, έχει βγει με τίποτα. Όπως έχουμε πει, το πρώτο feature είναι το Play Now, αλλιώς Exhibition, το οποίο μπορούμε να παίξουμε κανονικά τα παιχνίδια, όπως είναι το πιο εύκολο που μπορεί να παίξει με κάποιο φίλο, και το One-on-One. Αν δεν λαθάνομαι, λέγεται Blacktop, το οποίο είναι σαν να είσαι στην Αλάνα και παίζεις με φίλους one-on-one. Exactly. Είναι αυτό πολύ είναι τέλειο feature, το οποίο νομίζω θα απολαύσουν πάρα πολύ. Λέει. Ότι ο TJ. Πάμε. Πάμε. Τι είναι αυτή η φάτσα? Δεν έχω ιδέα τι κάνω. Πίδα. Εγώ δεν ξέρω καν ποιος είμαι. Εγώ είμαι ένας Black. Είμαι μαύρο. Να κάνω μια τάπα. Πάω για slam dunk. Slam dunk mine. Ποιος είσαι εσύ ρε? Μαύρη. Είσαι με τις μαύρες φανέλες. Τι κάνω? Ξέρω καν τι πατώ. Όπα, πέναλτι. Δεν έχει πέναλτι. Λοιπόν. Δεν έχει πέναλτι στο μπάσκετ. Παίζω και βλέπεις. Πού είμαστε? Έμπαρε! Υπάρχουν και ομάδες της EuroLeague, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και πολλές άλλες καταξιωμένες ομάδες. Έκαμε σου φάουλ. Όχι, μην το βάλεις. Λοιπόν, EuroLeague. Εθνικές έχει. Ναι. Ευρωπαϊκό. Ναι, έχει όλες τις εθνικές και έχει και όλες τις ομάδες του... Τι έκαμε, ρε! Μιλάς σε πρόσεξε! Slam dunk, man! 5-2. Συνέχισε. Να συνεχίσαμε για να βάλεις κι άλλα. Όπως έχω πει, υπάρχουν όλες οι ομάδες του NBA και για τη διάρκεια μπορεί να ξεκλειδώσει κάποιος και παλιές ομάδες με τον Michael Jordan κτλ. Έχουν πάρα πολλούς σπουδαίους players. Ωραίο ακούγεται αυτό. Το λοιπόν, υπάρχει και το και feature το οποίο κάνεις δικό σου leak με δικού σου... κάνεις μου φάουλ. Μιλάς και κάμα σου φάουλ, ναι. Λοιπόν,
Φίλε, έχει πολύ ωραία γραφικά. Πάρα πολύ ωραία γραφικά. Είναι αναβαθμισμένα. Μπορούμε να δούμε, αν προσέξει μέχρι και τον υδρότα που έχει στα χέρια και στο πρόσωπο. Και το έχω χάσει πάλι γιατί μιλάω. Ο Τούτζε νομίζω συνήθω παραπάνω να μιλάει για παίζει. Ναι, όντω είναι δύσκολο να παίζει και να ονούσουν έναν αλλού. Πράγματι. So, πάμε για τα λεφτά. Είναι μέσα. Λοιπόν, πάμε για τρίποντο. Ήμουν μέσα, ναι. Πάτησες μέσα. Ναι, sorry. My career feature, το οποίο... κάνεις το δικό σου παίχτη, ξεκινάς από το μηδέν. Μάλιστα. Και οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι έχουν... η Visual Concept έχει πάρει συνεντεύξεις από διάφορους παίχτες του NBA Star, οι οποίοι ξεκίνησαν από το μηδέν και κατέληξαν με μεγάλη star του μπάσκετ. Λοιπόν... Μπούια! Δύο. Υπάρχει και το online game. Βλέπε όμως εδώ γιατί σου κάνει καρφώματα. Ωραίο. Ο άλλος κάνει καρφώματα, μιλάει για τον Σαλβαδόρ, ο άλλος κάνει καρφώματα εδώ μεταξύ. Είσαι κλέφτης, είσαι κλέφτης. Λοιπόν, υπάρχει και το online gaming, το οποίο υπάρχει, θα έχει ranking. Μάλιστα. Και ανάλογα με το ranking θα παίρνετε διάφορους, βασικά ανάλογα με τους πόντους που θα παίρνετε, θα παίρνετε και διάφορα extra. Οι ομάδες, όπως έχω πει πριν, tattoos, παπούτσια, ρούχα, no! Ωραίος. Ακόμα ένα feature που βάλασαι ήταν το ότι έχει pre-show game, δηλαδή δείχνει αλλά έχει pre-show πάνω στο παιχνίδι, δηλαδή βλέπεις ένα show όπως βλέπεις κανονικά στον αγώνα του μπάσκετ, ο οποίος αναφέρουν για τους αναφέρουν τους παίχτες, το παιχνίδι που θα παίξει και τα λοιπά. Μπορείς να δεις κανονικά ένα κανονικό παιχνίδι και είναι μέσα. Μετά από το επεισόδιο νομίζω να φτιάξουμε ο Cyprus Gamer. Ρε φίλε, σε κερδίζει ο DJ καθαρά. Και μα είπαμε, έχει 2J Games, έτσι. Γι' αυτό ακριβώς. Τα κοντόλα μη σπάστε μόνο. Συνήθιζα τον FIFA. Να αναφέρουμε εδώ, μην παίζει στα 30 frames per second, 1080 pixels και είναι όλο κάθαρο, όπως βλέπετε και εσείς. Πεντακάθαρο, μουσικές. Οι μουσικές έχουμε πει, είναι 50 διαφορετικές μουσικές από 3 διαφορετικούς γνωστούς DJ. Και ότι δεν μπορώ να μιλήσω γιατί έχω διαλυθεί εδώ πέρα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο παιχνίδι θα το κάνετε δικό σας γράφοντας NBA και ενώ τα στοιχεία σας και θα το στείλετε με γραπτό μήνυμα στο 3344. Ήταν η εμπειρία ήταν απίστευτη. Βλέπετε κι εσείς με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Thank you to Great Games, the G3 Great Games, Μαρία, τον Κόνορ και τον Τζόρτζ. πάρα πολύ. Sorry. Λοιπόν, παίξαμε, γελάσαμε, πάμε στο studio. Bye. 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 Sorry. Είμαι πορωμένος, δάμε. Μη γελάτε και έχω το σκοπό μου. Έχω το σκοπό μου. Δεν γελάμε, αγόρι μου, σε θαυμάζουμε. Justin, στο αντένα. Ορίστε. Τίποτα. Δεν άκουσα, αλλά ακούσα μετά. Λοιπόν, μια φίλη μου είπε ότι έχω τα μαλλιά μου συνέχεια. Λοιπόν, να σου πω φίλη μου Μαρία ότι εδώ έρχεται η κορδέλα. Λοιπόν, αυτό τη βάζω και την έχω και στο στούντιο μαζί μου. Φανταστείτε όλο αυτό το σκηνικό πριν βάλω την κορδέλα. Θα πάω να κάνω εκπομπή ραδιοφωνική. Γιατί σας το λέω στον αέρα καμιά φορά, αλλά δεν το έχετε δει στην πράξη. Γίνεται αυτό το πράγμα. Γίνεται αυτό το πράγμα. Φαντάζω τώρα να μπλέξω. Ακούω και μουσική. Να βάλω αυτό το ακουστικό έτσι, εντάξει. Να πάω να το βγάλω ή την ώρα που το βάλω να τραβήξει μια τρίχα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι επιφωνήματα θα ακούσετε στον αέρα. Εδώ έρχεται η κορδέλα. Τι κάνω. Εκπομπή, κάνω αυτό το πράγμα. Δεν μου λες, το έχεις Μαρία έχει, τώρα, το έχεις εμπεδώσει. Λοιπόν, έχει τύχει να πονέσει δηλαδή ενώ μιλάς και να ακουστεί ένα α. Ναι, ναι. Έχω ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Καλά που ακούστηκε το α και δεν ακούστηκε τίποτα άλλο. Πρέπει να σε παρακολουθώ μη συχνά. Λοιπόν, εσύ βάζεις και εσύ κορδέλα. Ναι. Πού. Έχω το ίδιο πρόβλημα. Γιατί δεν ήρθες με... Γιατί δεν ήρθες με κότσο σήμερα, φίλε. Τα άφησε έτσι να ανεμίζουν. Λοιπόν, εδώ κλείνουμε για σήμερα. Ήταν μια πάρα πολύ φαν εκπομπή. Πρώτα απ' όλα θα ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Θάνατο Χαμπέρη, ο οποίος είναι εδώ από την περασμένη εβδομάδα, κοιμήθηκε εδώ. Με ξεχάσανε εδώ πέρα. Για να είναι μαζί μας. Λοιπόν, επίσης πολλές ευχαριστίες στον φίλο μου τον 2J. Thank you very much. Τον οποίο βλέπετε συνέχεια βεβαίως, αλλά αν θέλεις να μας δώσεις και κάποια στοιχεία για τα YouTube channel σου, πολύ ευχαριστώ. Να τα δώσει και επειδή το όνομα του καναλιού λίγο παράξενος, αν γράψετε 2J, 2J στο YouTube θα είναι το πρώτο που θα βγει.
η 2J Games. Θα είναι τα πρώτα δύο κανάλια. Like and subscribe. I always say that. Yeah, αυτά. Έχω και Instagram και Facebook και Twitter. Και Tumblr. Tumblr δεν έχω. Τι είναι αυτό? Δεν είμαι ακόμα στη φάση του Tumblr ούτε του Snapchat. Δεν έχεις μέλλον, κουκλίτσα μου. Χωρίς Tumblr. Τι είπε τώρα? Τα έχω δει τα βιντεάκια. Τι με είπε Tumblr? Τι με είπε Tumblr? Ρε άστο, εσύ είσαι μιας άλλης γενιάς. Ρε τότε στέλνατε μηνύματα με περιστέρια. Στη γενιά μου. Δεν ξεχνάτε ότι παίζουμε NBA 2K16. Παίζουμε FIFA 16 για εσάς εκεί έξω. Λεπτομέρειες βέβαια στο Facebook fanpage του Antenna FM. Λοιπόν, εμείς την άλλη εβδομάδα με τρέλα, κορδέλα, πάλι στον Αντένα. Φιλάκια πολλά. Τσίου! Άλλο. Γιατί γελάτε ρε. Πάτε καλά. Γιατί γελάτε αυτοί. Ακούω τυχαία πράγματα ρε. Ακούς φωνές εσύ. Ακούς φωνές. Λοιπόν, 3, 2, 1, πάμε. Λοιπόν, είμαστε βεβαίως στο στούντιο, βεβαίως, του Αντένα. Είμαστε στο στούντιο. Είμαστε στο στούντιο του Αντένα. Έλα. Πες το άλλη μια φορά. Πες στο στούντιο Αντένα. Δεν σ' άκουσα ρε. Ξαναπες το, δεν σ' άκουσα. Είμαστε στο στούντιο του Αντένα, ρε, το ραδιοφωνικό. Λοιπόν, μιλώντας για το στούντιο του Αντένα, να σας πω ότι... έκλεισε το φως. Πάμε λίγα, πάμε λίγα. Γιατί, πάμε λίγα όπως είμαστε, να σου πω γιατί. Πώς έξι. Πάμε λίγα.